Αυτός είναι υπό κανονικές συνθήκες ο σπερχιός ποταμός στην Άνοιξη, στην περιοχή της Λαμίας. Και αυτός είναι ο σπερχιός σήμερα. Ένα σχεδόν κατάξερο ποτάμι που σε κάποια σημεία μπορεί να το διασχίσει κανείς ακόμη και με τα πόδια. Πάντα αντιμετωπίζουμε προβλήματα λειψιδρίας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Αλλά αυτό που συμβαίνει φέτος, εγώ δεν το έχω ξαναζήσει προσωπικά. Πρώτη φορά έχει σταματήσει τελείως να κυλάει το ποτάμι. Ο μήκος 82 χιλιόμετρων ποταμός και οι παραποταμοί του που δίνουν ζωή σε όλη την κοιλάδα του Σπερχιού έχουν στερέψει από τον Ιούνιο. Το έδαφος της Κήτης έχει ρηγματωθεί. Σε κάποια σημεία το νερό ίσα που κυλάει, ενώ σε άλλα είναι τόσο λιγοστό που λιμνάζει στάσιμο. Το πρόβλημα θα φανεί το Σεπτέμβριο, που θα έρθουν να μας πάρουν για μέσα. Πρέπει να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Η έλλειψη νερού έχει τσακίσει τους αγρότες της περιοχής. Στη Ροδονιά αρδεύονται 25.000 στρέμματα καλλιεργειών. Οι μισές από αυτές κινδυνεύουν να καταστραφούν. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του Δήμου Λαμιαίων και εδώ ο Σπερχιός ποταμός έχει στερέψει τουλάχιστον το τελευταίο μήνα, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στους αγρότες, οι οποίοι αποτελούν το 90% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής. Για να καλλιεργήσουν, οι αγρότες βασίζονται πλέον αποκλειστικά στο νερό των γεωτρήσεων, που όμως δεν επαρκούν. Δεν υπάρχει νερό καθόλου. Οι γεωτρήσεις στις οποίες δουλεύαμε έχουν καταστραφεί, καήκαν τα μοτέρ και βρισκόμαστε σε απόγνωση. Η ανομβρία μας καίει κάθε μέρα και από ένα μοτέρ. Έχουμε 70 γεωτρήσεις στο Δήμο μας, δουλεύουν οι 65, οι άλλες 5 έχουν βγει ήδη off. Βάζουμε και άλλο μοτέρ, αλλά άμα δεν έχει νερό, τι να βγάλει το μοτέρ. Και καίγεται. Ακόμα λιγότερο είναι το νερό που φτάνει στην περιοχή της Ανθύλης, κοντά στις εκβολές του Σπερχιού στο Μαλιακό Κόλπο. Εδώ η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς από τις 25.000 στρέμματα που καλλιεργούνται, οι 10.000 είναι ρύζι. Το ρύζι είναι μια ιδιαίτερη καλλιέργεια που χρειάζεται όλο το χρόνο νερό, συνέχεια νερό. Δεν είναι σαν το βαμβάκι καλαμπόκι που μπορεί να σε περιμένει μια εβδομάδα, πέντε μέρες. Το ρύζι θέλει να είναι μέσα στο νερό. Δεν προσπαθούμε να βγάλουμε κέρδος στις καλλιέργειες, προσπαθούμε να πάρουμε μια παραγωγή που θα μας βγάλει τα έξοδα. Οι αγρότες ζητούν τη δημιουργία ταμιευτήρων νερού σε ψηλότερα σημεία και κλειστό δίκτυο άρδευσης. Η Δημοτική Αρχή της Λαμίας από την πλευρά της ζητά στήριξη από την πολιτεία για να κρατήσει τους νέους καλλιεργητές στην περιοχή. Να μην κουνήσω άσπρο μαντήλι για να φύγουν για το εξωτερικό. Να προσπαθήσω να τις κρατήσω και να μην και το δημοτικό σχολείο ανοιχτό, γιατί αυτοί θα κάνουν οικογένεια. Με τις παρούσες συνθήκες πάντως, πολλοί φοβούνται ότι ο Σπερχιός θα στεγνώσει εντελώς μέσα στον Αύγουστο. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Sky, τη Μέρη Σκανδάλη. Τη βρίσκουμε στον Σπερχιό και βέβαια η εικόνα που βλέπουμε πίσω σου δεν θυμίζει ποτάμι, αλλά μάλλον σεληνιακό τοπίο, Μέρη. Είμαστε, Γιάννη, μέσα στην Κήτη του Σπερχιού ποταμού και όπως θα δεις είναι πάρα πολύ εύκολο να το διασχίσουμε και με τα πόδια. Να σου πω ότι οι εικόνες πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές. Οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα, να σου το πω και αλλιώς. Εικόνες ξηρασίας. Ο Σπερχιός ποταμός εδώ που είμαστε στο δυτικό μέρος του Δήμου Λαμιαίων, όπως θα βλέπεις, έχει στερέψει σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος του. Κατά τη διάρκεια, να σου πω, του διπορικού μας την σημερινή μέρα, μιλήσαμε με κατοίκους της περιοχής. Είναι σε απόγνωση. Εδώ, να πούμε, στη δυτική πλευρά βρέχονται 25.000 στρέμματα. Πολλές παραγωγές καλαμποκιού, ακτινιδίων, τριφυλιού. Οι μισές είναι σε κίνδυνο και αν συνεχιστεί όλη αυτή η ξηρασία, μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Λύσεις τώρα που γίνονται είναι γεωτρήσεις που καταστρέφονται, να πούμε, καθημερινά και από μία λόγω ανομβρίας και είναι και πολυδάπανες. Τώρα, άλλη μια λύση που αυτό ζητούν και από την πολιτεία, Γιάννη, είναι οι ταμιευτήρες νερού. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Μέρη.